την ανακύκλωση που κάνουν. Τα απορρίμματα που πηγαίνουν στη φυλή, και μιλάμε για μια απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρα πήγαινε άλλα, πληρώνουμε για να πετάξουμε τα απορρίμματα στη χωματερή της φυλής. Τώρα είναι 45 ευρώ τον τόνο. Υπάρχει το ενδεχόμενο, αν δεν δοθεί καμιά αναστολή, του χρόνου να είναι 80 ή 90, γιατί υπάρχει ένα τέλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Το οποίο όλο και αναβάλλουμε. Αν εφαρμοστεί και αυτό, θα πάει 80-90 ευρώ ο τόνος. Και κάθε τόνο στην πηγή που φτάνουμε στη φυλή, θα πληρώνουμε 45 φέτος, πιθανόν του χρόνου πολύ περισσότερο. Πέρα από αυτό όμως, κοστίζει σε καύσιμα, σε ανταλλακτικά, σε συντήρηση των οχημάτων, σε εργατόρες κτλ. Για τα ανακυκλώσιμα υλικά, αυτά που συγκεντρώνουμε στους 10 άλλους, δεν πληρώνουμε τίποτα. Θα πάμε στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης που είναι και κοντά, δίπλα μας στην Ελευσίνα, πολύ μικρότερη απόσταση, και δεν πληρώνουμε τίποτα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο όφελος υπάρχει για το Δήμο, για τους δημότες, όταν τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν τα πετάμε στους κοινούς κάδους, αλλά τα πάμε στους μπλε κάδους. Στην προσπάθεια να ενισχύσουμε αυτή την ανακύκλωση, αυτό το κομμάτι, μπήκαμε στη διαδικασία έστω και ενός μικρού εξόδου να αγοράσουμε τους κάδους που βλέπετε. Να πάει και σε μικρότερο σημείο, να πάει σε ένα σπίτι, σε μια υπηρεσία για να βοηθήσουμε περισσότερο την ανακύκλωση. Θα προσπαθήσουμε ακόμα και σε κάθε σπίτι να μπει ένας τέτοιος κάδος. Σε πρώτη φάση θα φροντίσουμε και αν όλοι έχετε την καλοσύνη να μπει σε χώρους όπου κυκλοφορεί κόσμος. Σε τράπεζες, σε υπηρεσίες, στις εκκλησίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μητροπολίτη που απεδέχει την πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και πολύ ευχαρίστως έχει στείλει και πρόσωπο εδώ πέρα να πάρουν να βάλουν και στις εκκλησίες σημειολογικά να βλέπουν οι πολίτες ότι και η Εκκλησία συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα που είναι όντως θεάριστο. Αυτό στο κάδος όπως βλέπετε είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Δηλαδή και να βραχεί περισσότερο και να τον πλύνεται και με απορριπαντικά δεν παθαίνει τίποτα. Άρα είναι για κάθε χρήση και για πολλά πολλά χρόνια. Οι διαστάσεις των κάδων είναι ικανοποιητικές για χρήση και για σπίτι, είναι 35x35 με 70 εκατοστά ύψος. Έχει καπάκι αποσπόρουμενο, οι διαστάσεις του είναι τέτοιες που να χωράει κοινή σακούλα απορριμμάτων, οπότε βάζετε τη σακούλα μέσα, το καπάκι από πάνω να συγκρατεί τη σακούλα, το γεμίζετε, το παίρνετε και το πάτε στο μπλε κάδο. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που αξίζει να υποστηριχθεί από όλους, αξίζει να μπει σε κάθε υπηρεσία και κατ' επέκταση να μπει και σε κάθε σπίτι, να κάνουμε χρήση, να μην πηγαίνει χαμένο το παραμικρό ανακυκλώσιμο υλικό.